με το εθνικό συμφέρον, με την ρητορική η οποία γίνεται στις άλλες χώρες για λόγους εσωτερικής κατανάλωσης και εκεί. Δηλαδή, όταν βγαίνει, ας πούμε, π.χ. στη Γερμανία και σου λέει ότι δεν μας ενδιαφέρει αν γίνονται εκλογές σε μια χώρα, ενώ στη Γερμανία κάνανε εκλογές και κάνανε 6 μήνες να φτιάξουν κυβέρνηση, έχουμε ή δεν έχουμε δημοκρατία. Ναι, έχουμε ή δεν έχουμε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δούμε λίγο τα μέτρα για την ανθρωπιστική κρίση. Ζητάμε λεφτά για να σταθούμε όρθιοι. Έχει αυτή την πολυτέλεια. Ότι η Γερμανία κάνει 6 μήνες ή 6 χρόνια να κάνει κυβέρνηση, αλλά δεν χρειάζεται δανεικά. Άρα να βάζουμε την παράμετρο πίσω. Να μην χρειαστούμε δανεικά. Αυτό είναι η λύση εδώ και χρόνια, κύριε Κίτση. Να βάζουμε την παράμετρο, λοιπόν, πρώτα ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο. Δεύτερον, τα δανεικά δεν είναι δανεικά εκ Θεού. Τα δανεικά είναι. Τι δεν είναι δανεικά. Οι φόροι τους οποίους δεν έχουν μέσα πληρώσει πλούσιοι. Αυτά είναι τα δανεικά. Μέσα σε αυτές τις προτάσεις. Μέσα σε αυτές τις προτάσεις, μέσα σε αυτή τη λίστα, μέσα στη διαπραγμάτευση πάντως, η κυβέρνηση βάζει και το θέμα της ανθρωπιστικής κρίσης. Το θέτει και στο Βαρουφάκη στην επιστολή που έστειλε και μάλιστα περιγράφει και αναλυτικά τι θα μπορέσει να κάνει. Λέει, είναι η επιστολή, επαναλαμβάνω, προς τους Ευρωπαίους.